έδειξε η ΕΡΤ ήταν πραγματικά συγκλονιστικά, χωρίς υπερβολή. Και η μεγάλη νίκη της Δόξης μέσα στα Τρίκαλα. Και το 2-2 σήμερα, γκρανγκινιολικό μάτς. Στην το Παναχαϊκή Αιγινιακός, το 2-2, το οποίο διαμορφώθηκε στα τελευταία και ολιστικά λεπτά σύν τις καθυστερήσεις. Και επίσης πάρα πολύ ωραία μάτς, τα υπόλοιπα θα τα δούμε σε δύο νότες. Αρχικά ξεκινάμε με τα δύο μάτς τα οποία μετέβησαν... Με τοπολογία πρώτα από τις κάρτες, έτσι. Και τις κάρτες γενικότερα. Τις καρτούλες να δούμε, ναι. Βλέπουμε λοιπόν πρώτη διαγωνιστική, Σπάρτη Κισαμικός 1-1, Τρίκαλα Δόξα Δράμας 2-3. Ηρακλής Ηρόδοτος 1-0, Βόλος Καραϊσκάκης 7-0, θα κάνουμε στη συνέχεια ιδιαίτερη μνήμα για το παιχνίδι αυτό. Πλατανιάς, Αίτητος Σπάτων 2-1, Παναχαϊκή όπως προείπαμε 2-2 με τον Αιγινιακό, Εργοτέλης 2-0 τον Απόλλων Πόντου την Καλαμαριά και Απόλλων Λεάρτσης επίσης 2-0 την Κέρκυρα Κασιόπη. 2-0 την Κέρκυρα λοιπόν. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής στην Football League. Ξεκίνημα λοιπόν με τα δύο μάτς τα οποία μετέδωσε η ΕΡΤ. Αρχικά θα δούμε το Τρίκαλα Δόξα Δράμας 2-3 και στη συνέχεια το Παναχαϊκή Αιγινιακός 2-2. Εκτέλεση από τον Τρουθ. Θα βγάλει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Το σύμπο έγινε γκολ! 1-0 η Δόξα Δράμας ανοίγει το σκορ. Φάνηκε λίγο πιο επιθετική στο ξεκίνημα του αγώνα. Ο Ανδρέου είναι αυτός που θα κάνει το 0-1 στο έκτο λεπτό. Το γκολ 1-1. Και αυτό αποστημένη φάση και αυτή η φάση έξω από κόρνερ. Τα Τρίκαλα κατέβασαν πολύ γρήγορα μέσα σε ένα τετράλεπτο. Θα γίνει αυτό το 1-1 από τον Ρούνο Ιβάντεμπαϊ. Η βαθιά παλιά. Το κρέμασμα γκολ. 1-2. Η Δόξα ξαναπαίρνει κεφάλι στο σκορ. Με τον Ισπανό, τον έναν από τους δύο Ισπανούς, τον Πέρεθ. Ορίστε, έχει γίνει το λάθος. Παίρνει την μπάλα ο Πέρεθ. Προχωρεί ο Πέρεθ, είναι μόνος του τέτα τέτ. Μπαίνει στην περιοχή, το πλασέ απέκρουση. Συνέχεια τη φάση 1-3. 1-3 για την Δόξα. Κάνει το 1-3 ο Αλεχάνδρο Κρούς. Ξανά το κόλπο. Κεφαλιά, γκολ. Αυτή τη φορά μάλλον φαινόταν ότι κάτι πάει να γίνει. Το γκολ από τον Κέζο. Λέγας, όμως η παλιά. Μαυριά που δεν κάνει καλό κοντρόλ, απρόσεκτος, ευκαιρία για την επίθεση. Με τον ΕΠΑ. ΕΠΑΣ ανεβαίνει, έχει χώρο, ΕΠΑΣ. Τελεί προς την περιοχή, ωραία η πάσα του Κούστα, έτοιμο να εκτελέσει. Στα δίχτυα η μπάλα, ο Αιγινιακός, 1-0. Δευτεριάδης, το γέμισμα, περνάει η μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Ευκαιρία για ένα καλό σου το Ίστρα κολ. Συστήνεται στον κόντρο της Παναχαϊκής, αυτό το μακρινό σουτ με τη μία ισοφάριση για τους πατρινούς. Όμορφη για να ανέβει ο Φανίδης. Είναι καλή σέντρα, ο Φανίδης έτοιμο τι κάνει. Το δεύτερο δοκάρι περνάει μπάλα, το πλασέ με τη μία στα δίκτυα. 2-1 για τον Αιγινιακό. Εντυπωσιακό σούρτο από τον Πιαστόπουλο. Αγκυρόπουλος το γέμισμα, δεύτερο δοκάρι, ο Πλέγας θέλει να πάρει την κεφαλιά, περνάει μπάλα, η κόντρα στα δίκτυα. Ισοφάρισε και πάλι με τον Μωραϊτη. Πρέπει να πείτε στο πρόσωπο του Μωραϊτη, θα τη δούμε και πάλι τη φάση. Αν είναι πρόσωπο ή οτιδήποτε άλλο, ναι, νομίζω πρόσωπο σαγόνι περισσότερο, όχι χέρι. Πέρασαμε στο μάτς που προείπαμε, είναι το Βόλος, ο Νεοφώτισος Βόλος με τον Καραϊσκάκη, είναι το 7-0. Ο Βόλος του Χουάν Φερνάντο και ο Καραϊσκάκης μέχρι χθες του Σάκη Παπαβασιλείου, καθώς που έβαλε την παρέτησή του χθες και σήμερα ο Γυμναστής Ευαγγέλης Τζιάρας. Το 1-0 στο 22 από τον Μάντζι. Το πρώτο σουτ από τον Κότο, στη συνέχεια ο Μάντζης το 1-0. Περάσαμε στο 33 και πάλι ο Κότο, αυτός που βάζει τον κόλλινο Ηλιόπουλος για το 2-0 στο 33. Ήδη έχει διαφανεί το τι θα γίνει, έχουμε φτάσει στο 62. Το 3-0 από τον Λούκας Γκαρσία. Το σκορ αρχίζει και αποκτά διαστάσεις θριάμβου για τον Βόλο. Η ήττα προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις στην ομάδα του Καραϊσκάκη. Το 4-0 είναι από τον Βασίλη Μάντζη. Αυτός που επιτυχάνει τον γκολ, η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή, είναι ο γνωστός μας ο Πίτου Γκαρσία, ο οποίος παίζει πλέον στον Βόλο, δείχνει διτή στη σέντρα. Είναι το 5-0 στο 70 λεπτό, στο 74, δεν βάζει τον γκολ ο Γκαρσία. Θα βάλει τον γκολ όμως στη συνέχεια ο Βασίλης Μάντζης, hat-trick από το φάουλ του Πίτου Γκαρσία. Είμαστε στο 6-0, στο 81 ο Φράγκος, θα δούμε σε λίγο το 7-0. Καταιγίδα λοιπόν αντιδράσεων
από τους φίλους της ομάδας της Σάρτας του Καρεσκάκη σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης εναντίον της διοίκησης για το διασυλμό σε σχέση με το σχεδιασμό που έκανε η διοίκηση το καλοκαίρι που μας πέρασε ο Μπόρις Καρεσκάκης 7-0. Απόλλων Λάρισας Κέρκυρα 2-0, Απόλλων Λάρισας του Μαρσέλο Τροίζη κόντρα στην Κέρκυρα του Δημήτρη Σπανού. Στο 17 ο Λουκάο παίρνει την μπάλα από τον Βέρτζο, κάνει το 1-0. Είναι ο Λουκά ο οποίος κάνει το 1-0 και στο 53 από το φάουλ εδώ του Πολέτο του Βραζιλιάνου ο Χατζής με κεφαλιά θα κάνει το 2-0 για τον Απόλλωνα της Λάρισας, τελικό σκορ Απόλλωνα Λάρισας Κέρκυρα 2-0. Που μας ζητάνε πάντα να τη λέμε Κασιόπουλο, έτσι. Κέρκυρα. Ναι. Έτσι είναι ονομασία. Περάσαμε στον... μία ακόμα ευκαιρία από το Μάστερ, ειδικά δεν θα αλλάξει το αποτέλεσμα αυτό. Τώρα περάσαμε στο ακόμα και τον ύμνο, στον Παγκρίδι του Εργοτέλη. Εργοτέλης του Νίκη Παπαβασιλείου κόντρα στην Καλαμαριά, στον Απόλλωνα Πόντου, πλέον από Δημήτρη Καλαετζίδη. Στο 72 το πρώτο γκολ από τον Τσέλιο, μεσού του 1-0 λοιπόν για την ομάδα του Νίκη Παπαβασιλείου. Και στο 77 ο Μπουτσάκης που έχει περάσει ως αλλαγή, στο 70 θα δώσει την μπάλα προς τον Αμερικανό τον Έφορτ. Θα τραυματιστεί ελαφρά σε εκτιμένη φάση ο Αμερικανός. Θα επιτύχει το 2-0 που θα είναι επιτελικό αποτέλεσμα στο ΜΑΣ του Παγκρίτου μεταξύ Εργοτέλη και Καλαμαριάς. Περάσαμε σε ένα αρκετά επεισοδιακό μάτς Πλατανιάς Άιτος Πάτων. Στο 37 ο ΟΕΣ. Λίγο μετά εδώ θα δούμε τη φάση όπου θα έχει δοκάρι. Είδαμε το δοκάρι για την ομάδα του ΑΕΤΗ του. Στη συνέχεια στο 61. Αυτός ο οποίος πετυχαίνει τον γκολ είναι ο Κότσταμ, είναι εδώ τον βλέπουμε, είναι από το Κουρακάο, διεθνής από το Κουρακάο, Ολλανδική υπηκότητα. Στο 61 αυτό που είδαμε και στο 62 στην αμέσως επόμενη φάση, αυτός είναι ο Γιάννης Παπανικολάου, 19 ετών, το 2-0 για την ομάδα του Γιάννη Τάτσι, τον Πλατανιά, ο οποίος είχε να νικήσει, είναι στο Μάλεμε το παιχνίδι, στο ιστορικό Μάλεμε, είχε να νικήσει από τον Γενάρη στα Περιβόλια, το μάτς δεν έχει τελειώσει. Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος εκμεταλλεύεται το λάθος του Τσαμούρ και κάνει το 2-1. Πολλές διαμαρτυρίες από τον τεχνικό του Έλτη, τον Νοσίρ Παπαδόπουλου, για ένα πέναλτι που δεν δόθηκε και ενώ το σκόρ ήταν στο 2-1 είχε διαμορφωθεί. Και γενικότερα για διαιτησία ήταν ο Σούλης Παπαδόπουλος εναντίον ο τεχνικός του Έλτη του. Ηρακλής Ηρόδοτος, καταρχάς τον γκολ του Περόνε και δύο ακυρωθέντα γκολ για τα οποία υπάρχουν πολλές αμφιβολίες. Εδώ είναι τον γκολ. Από τον Περόνε το οποίο μέτρησε το 9. Το σπουδαίο είναι ότι η ενόλευκη ΠΑΕ έστειλε πολύ ωραίο μήνυμα στον Βασίλη Χατζηπαναγή, ο οποίος έκλεισε τα 64 του χρόνια, ο Βάσια, ο Μουρέγεφ. Εδώ είναι το ακυρωθέγκολ, το πρώτο από τον Ζιαμπάρη, νομίζω καλυτόταν ο παίκτης του Γυρεού, αυτό στο 31. Και στο 37 επίσης ένα ακυρωθέγκολ πάλι τον Ηρακλή με τον Περόνε offside και γι' αυτό υπάρχουν αμφιβολίες αν ήταν offside ή όχι. Περόνε αγέρθηκε. Σωστά στα 34, αν δεν κάνω λάθος. Σπάρτη, Κισαμικός 1-1. Μαντζίνι στο σούτ στο 58, δοκάρα και στα δίχτυα του Παπαδόπουλου. Στη συνέχεια, οι Χανιώτες αναλαμβάνουν δράση. Αυτός είναι ο Μαλόγκα που έχει μπει στο 59, αντί του Καντιμά, έχει ευκαιρία, έφασε αυτή στο 62. Στο 66 ζητούν πέναλτι από τον Κισαμικό, το οποίο δεν θα δοθεί σε προβολή του Βλάχου, ζητάει πέναλτι ο Κισαμικός. Και στο 77, στη φάση αυτή, εδώ ο Καραγιάννης πέφτει κάτω. Από αυτή τη λήψη δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη άποψη. Ο Νεοφιτιάδης από την Κόρινθο δείχνει αρχικά την άσπρη βούλα. Στη συνέχεια κατευθύνεται στον Κολιάκο τον βοηθό επίσης από την Κόρινθο. Διαμαρτύρονται τον Σπάρτης. Αυτά στο 77. Δύο λεπτά διαρκούν οι διαβουλεύσεις. Δεν αλλάζει η απόφαση. Και στο 79 ο Μαλόγκα χρυσή αλλαγή λοιπόν κάνει το 1-1. Το οποίο θα είναι τελικό αποτέλεσμα ακριβώς το 90 και μετά τη φάση που είδαμε στον βολέ αυτό. Ο Ματζίτσο σκόρε του γκολ τη Σπάρτη έχει ευκαιρία όμως ο Παπαδόπουλο βγαίνει, θα πει όχι. Τελικά αποτέλεσμα Σπάρτη και Σαρκικό 1-1 και η λήξη του αγώνα στην Σπάρτη. Ωραία. Καλά, έχει προδιαγραφεί στο Πρωτάθλημα μεγάλο καλά μάτς και θα τα βλέπουμε από την Αντρία και ήδη το πρώτο δείγμα γραφή, α πούμε, είναι θετικό. Μπορεί να έχουμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Και είναι και ένα, πάντα παρατηρείται αυτό στην Β' Εθνική, στην Ιταλική, στην Football League. Είναι γεωγραφικά διασκορπισμένο και αφορά την Ελλάδα. Είναι πολύ αντιπροσωπευτικό γεωγραφικά, πραγματικά. Είναι ένα χαρακτηριστικό γεωγραφικά πρωτάθλημα. Λοιπόν, Στέλιο, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα και